Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των οικογενειών των θυμάτων του ολοκαυτώματος Δομενίκου στη δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη θα αποδοθεί από τα ελληνικά δικαστήρια όπως πρέπει βάσει της ηθικής τάξης, αλλά και επειδή αυτά τα εγκλήματα που συντελέστηκαν εδώ στην περιοχή του Δομενίκου ήταν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ούτε παραγράφονται ούτε σκαλώνουν σε δικονομικά εμπόδια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα το εφετείο θα εξετάσει με την ευαισθησία που αυτοί οι δικαστές αυτού του ανώτατου επίπεδου θα έχουν και θα επιδείξουν, και θα αναγνωρίσουν το δικαίωμα των οικογενειών των θυμάτων για να αποκαταστήσουν το όνομα και την ιστορία των ανθρώπων αυτών που θυσιάστηκαν για την περιοχή από τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής. Και ο Δήμος Ελασσόνας δεν είναι μόνο σήμερα παρόν, ήταν όλο αυτό το διάστημα του αγώνα αυτών των οικογενειών, τόσο ηθικά όσο και οικονομικά στηρίξαμε τον δικαστικό τους αγώνα, και σε επίπεδο ιστορικό με τη διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου μαρτυρικών κοινοτήτων στο Δήμο μας, όπου εμφανίστηκαν και τοποθετήθηκαν και πολύ έγκριτοι νομικοί από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το δίκτυο μαρτυρικών πόλεων. Ήταν μαζί μας και ο Δήμαρχος Διστόμου, που είναι και σήμερα εδώ κοντά μας, και όλοι τοποθετήθηκαν υπέρ του δίκαιου του αγώνα των οικογενειών των θυμάτων, που πιστεύουμε ότι θα αναγνωριστεί και από το εφετείο Λάρισας. Και θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο το Σύλλογο των Οικογενειών των Θυμάτων, αλλά και όλους όσοι συνετέλεσαν, την κυρία Λιακούλη ως πληρεξούσια δικηγόρο, τον πρόεδρο του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων της Ελλάδας, αλλά και όλους τους επιστήμονες που συμμετείχαν όλο αυτό το διάστημα σε αυτόν τον αγώνα, που είναι και ηθικής τάξης, αλλά είναι και ζήτημα αποζημίωσης των οικογενειών, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αποδοθεί. Ευχαριστώ.